Ήρθε η ώρα να πάμε, τον έχουμε και περιμένει, στον πρέσβη επιτιμή, τον οποίο δεσμεύσαμε και για το δεύτερο μέρος σήμερα και τον οποίο θα τον ευνηδιάσω σήμερα, γιατί θα ξεκινήσω ακριβώς από αυτό που είπε ο κύριος Πικραμένος μετά την αποκάλυψη στους New York Times και από βραβευμένο, παρακαλώ πάρα πολύ, με Πούλιτζερ, δημοσιογράφο ερευνητή, ότι το Predator εξήχθη με έγκριση από η διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Μαδαγασκάρη. Υπάρχει εδώ θέμα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο πρέσβη, αφού τον καλημερίσω, αν έχει να κάνει ένα σχόλιο γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ ο ειδικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα μυστικών υπηρεσιών μας είπε ότι υπάρχει θέμα εδώ. Δεν μπορεί μια αρμόδια για οικονομική διπλωματία διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αντί να σμπρώχνει ελληνικές επιχειρήσεις, να σμπρώχνει με δική του έγκριση το λογισμικό Predator. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι χαρά μου να είμαι και σήμερα μαζί σας. Μεγάλη χαρά, ειλικρινά. Στο ερώτημά σας, πράγματι υπάρχει μια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία υπάγεται στον υφυπουργό, τον κύριο Φραγκογιάννη, και στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Υπάρχει και αυτό το αξίωμα μας στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία δίνει άδειες εξαγωγής σε προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Ή, για να το πω ακριβέστερα, σε εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα. Και αυτή η διεύθυνση ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, φερρυπίν, για να δώσει άδεια να εξαχθούν υλικά ενδεχομένως διπλής χρήσης, παλαιότερα στο Ιράν. Ας πούμε, τώρα δεν εξάγουμε τίποτε, αλλά παλαιότερα, όταν φερρυπίν κάποιος ήθελε να εξάγει πλακίδια στο Ιράν, αυτά έπρεπε να ελεγχθούν αν είναι διπλής χρήσης, εάν δηλαδή μπορούν να επιστρώσουν την κουζίνα σας ή και το εσωτερικό μιας εγκατάστασης φυγοκεντριστών. Αυτή η διεύθυνση λοιπόν μπαίνει στην ουσία του υποεξαγωγήν προϊόντος. Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα. Άρα το συγκεκριμένο για να πάρει την άδεια μπήκε στην ουσία, τι είναι αυτό? Βέβαια. Κοιτάζει, είναι, τι εξάγουμε, φασόλια, χασίς, τι εξάγουμε? Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κανείς ένα αίτημα χωρίς να περιγράφει το προϊόν και καθήκον των υπαλλήλων σε αυτή τη διεύθυνση είναι να ελέγξουν εάν τις προδιαγραφές του προϊόντος. Ακόμη μπορεί να ζητηθεί και να προσκομίσει ο εξαγωγέας δείγμα του προϊόντος. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα το περιέγραφαν ως λογισμικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα έπρεπε λοιπόν να ψάξουν ενδελεχέστερα τι είδους λογισμικό είναι. Βέβαια τότε, εντάξει. Δηλαδή τώρα το λέμε με την εκ των υστέρων κτηθήσα γνώση. Εμείς, αλλά αυτοί οι οποίοι παίρνουν το αίτημα για εξαγωγή αυτού του λογισμικού στη Μαδαγασκάρη, οι New York Times σήμερα γράφουν ότι χάλασε και δουλειά για την Ουκρανία. Δεν ξέρουν? Και εν πάση περιπτώσει έχει σφραγίδες του ελληνικού κράτους εδώ, κύριε πρέσβη. Έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι, φταίνε πρωτίστως και μόνον υπάλληλοι της διεύθυνσης αυτής που οφείλει να κάνει τον έλεγχο, ή πήραν ένα τηλέφωνο, δώστε την έγκριση σε χρόνο ντετέ, και το έδωσαν σε χρόνο ντετέ, διότι άντε να ψάχνεις όταν ο υπουργός ή κάποιος από το μεγάλο Μαξίμου, θέλω να πω όχι αθυρωρός του Υπουργείου, κάποιος πιο πάνω από αυτούς, τους πει να κάνουν κάτι, το κάνανε και περιοριστήκανε σε μια τυπική διαδικασία, δηλαδή αν όντως αυτή η εταιρεία έχει την έρευνά της στην Αθήνα, αν το προϊόν που περιγραφόταν ως λογισμικό ή ως φασόλια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς περιγραφόταν, εμπίπτει στον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση κτλ. Μπορεί λοιπόν να κάνει μια τυπική διαδικασία εάν πήραν κάποιο τηλέφωνο. Μπορεί να μην πήραν τηλέφωνο, δεν το πιθανολογώ, και να κάνανε πλημελώς τη δουλειά τους. Το ζήτημα όμως των υποκλοπών δεν είναι αυτό. Το ζήτημα των υποκλοπών είναι ότι εδώ είχαμε ένα λογισμικό, είχαμε δώσει άδεια σε μια εταιρεία η οποία είχε ένα λογισμικό που σαφώς ήταν λογισμικό υποκλοπών. Είναι σαν να δώσει σε κάποιον άδεια να έχει κοκαίνη
στο σπίτι του. Δεν την εμπορεύεται, δεν τη χρησιμοποιεί, την έχει γίνει διδάσκη. Και να έχει και εταιρεία για αυτό το πράγμα. Και εταιρεία. Λοιπόν, είναι σαφές ότι το λογισμικό παρακολουθήσεων, όπως την πυρομαχία και τα λοιπά, δηλαδή υλικά τα οποία από τη φύση τους είναι προπαρασκευαστικά για παράνομες πράξεις, δεν είναι νόμιμη η κατοχή τους. Τώρα, στην Ελλάδα, όπου τριχοτομούμε με την τρίχα, πώς η συγκεκριμένη εταιρεία εμπορευόταν νομίμως ένα λογισμικό το οποίο είναι φτιαγμένο για να παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, πολύ δε περισσότερο που λέμε ότι η κρατική υπηρεσία, η αρμόδια, η ΕΕΠ, δεν το είχε αγοράσει. Άρα αυτό διατίθεται ως ιδιώτες. Αν εσείς θέλετε να μάθετε τι κάνει η φίλη σας, μπορούσατε να προσφύγετε στις υπηρεσίες της συγκεκριμένης εταιρείας, αν είχατε χρήματα, να τα καταβάλλετε και να έχετε μια πλήρη εικόνα, παραβιάζοντας ατομικά τις δικαιώματα, έτσι. Μάλιστα. Εγώ δεν θα επιμείνω, μας δώσατε το πώς λειτουργεί. Κύριε Πρέσβη, σας χάσαμε λίγο το σήμα σας. Λέω ότι δεν ευθύνεται το Υπουργείο Εξωτερικών για την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και τη λειτουργία της με ένα προϊόν το οποίο ήταν καθόλου κατάλληλο για την παραβίαση και μόνο για την παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών και βρισκομένων στο ελληνικό έδαφος. Δηλαδή ήταν λογισμικό παρακολουθήσεων. Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσουμε για να ανάβουμε τα καντήλια στην εκκλησία. Σαφές. Ήταν λογισμικό παρακολουθήσεων. Από την άλλη, κύριε Πρέσβη, υπήρχε νόμιμη εταιρεία που διέθετε αυτό. Φανταστείτε μια εταιρεία που νόμιμα κατέχει, ξέρω εγώ, κοκκίνη. Δεν την εμπορεύεται. Την έχει και την κοιτάζει. Είναι νόμιμο αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Πρέσβη, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά. Εγώ όμως πρέπει να κρατήσω ότι πρώτον είναι ένα λογισμικό άλλης χώρας, δεν είναι ελληνική πατέντα. Προφανές είναι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή το προϊόν της υποκλοπής, αν έμενε στην Ελλάδα ή αν διαβιβαζόταν και στο Ισραήλ, για πράγμα το οποίο εγώ πιθανολογώ, ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης έπρεπε να έχει από κάπου τα νότα του καλυμμένα. Μάλιστα. Και κρατήστε όμως το έτσι. Οι Ισραηλοί φροντίζουν να είναι εντάξει απέναντι στις υπηρεσίες της χώρας τους. Συνεπώς όλες οι πληροφορίες που μάζευε αυτό το λογισμικό είναι πολύ πιθανόν να κατέληγαν και εκτός Ελλάδος. Εγώ κρατώ άλλο. Ότι επισήμως το ελληνικό δημόσιο, το οποίο κατά δήλωση του Πρωθυπουργού δεν σχετίζεται με το Predator, το ίδιο αυτό ελληνικό δημόσιο εγκρίνει άδεια εξαγωγής Predator στη Μαδαγασκάρη. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δίκιο. Και εάν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ζούσαμε σε άλλες εποχές και τους περνάγανε από τον τροχό, θα λέγανε ποιος τους τηλεφώνησε και δεν το ήλεξαν. Αλλά τώρα μην ψάχνουμε να βγούμε από εδώ. Έχουμε το λύκο μπροστά μας και ψάχνουμε τα ίχνη του. Ακούστε, λέει ο φίλος ο Γιάννης για το λύκο που λέτε. Μια ερώτηση στον εκλεκτό κύριο Πρέσβη και θέλω να σας διαβάσω στην πορεία και πολλά σχόλια που έχω κρατήσει από χθες. Ποια γεωπολιτική και γεωστρατηγική ανάλυση μπορεί να έχει εφαρμογή, κύριε Πρέσβη, σε μια χώρα όπου ο πρωθυπουργός της δεν μπορεί να απαντήσει ναι, όχι, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, για το αν παρακολουθεί το αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από τις μυστικές υπηρεσίες της ίδιας χώρας του? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσει κάποιον από τους πολιτευόμενους. Εγώ είμαι εδώ για να λέω πράγματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, γεωπολιτική ανάλυση κτλ. Έχω άποψη γι' αυτό, αλλά δεν έχει. Υπάρχουν τόσοι που έχουν απόψεις για το εάν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν φταίει, ήξερε τι έκανε, που η δικιά μου άποψη την κρατώ για τον εαυτό μου. Μπορεί να την εικάσουν οι ακροατές σας. Δεν θέλω να προστεθώ στη χωρία των ανθρώπων οι οποίοι βάλουν ή υπερασπίζονται. Έτσι. Άλλωστε δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση αυτή, γιατί αν διαβάσει κανείς και τα διεθνή τύπο αλλά και τον τύπο της γείτονος, αποκαλύπτεται το ελληνικό μπάχαλο. Και αυτό το ελληνικό μπάχαλο εγώ έχω πει ότι θα λειτουργήσει και σε περίοδο κρίσης. Δηλαδή αποκλείεται οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, οι αναρμόδιοι παρά το Πρωθυπουργό που υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση και υπήρχαν και σε προηγούμενες κυβερνήσεις αντίστοιχα. Να μην την κρίσιμη στιγμή
βάλουν το χεράκι τους. Για ποιο λόγο? Γιατί γι' αυτό υπάρχουν. Έχω πει ότι θα είναι ο αρχηγός για ΕΦΑ στο ΚΕΠΗΧ και θα κοιτάζει τι θα κάνει με την κρίση, και κάποιοι θα έχουν πάρει σβάρνα τα ραδιόφωνα και θα κάνουν προτάσεις ειρήνης, προτάσεις θα ανακοινώνουν προσέλευση διαπραγματεύσεις κτλ. Δηλαδή το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι έτσι σεταρισμένο που τραβάει χαρί κάτω από τα πόδια αυτούνων που καλούνται να αποφασίσουν τις κρίσιμες στιγμές. Να το δείτε με τις φωτιές, να το δείτε με το χιονιά στην Αττική Οδό, να το δείτε με την κρίση παλαιότερα στα Ίμια, που εκεί πλέον είναι και κλασικό παράδειγμα των εργάσεων στα πανεπιστήμια, για το πώς η διαδικασία απόφασης είναι τέτοια που εγγυάται την λήψη της χειρότερης δυνατής απόφασης. Δηλαδή δεν λαμβάνεται καν απόφαση, τα γεγονότα επιβάλλουν τα γεγονότα που επιτρέπουμε να συμβούν, αυτά που επιτρέπουμε να συμβούν, επιβάλλουν την άποψή τους, επιβάλλουν, λειτουργούν ως λύση αφεύτων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτό δηλαδή η αδυναμία να λειτουργήσουν οι θεσμοί στην Ελλάδα, η αλληλοϋπονόμευση από παραθεσμικά θεσμοποιημένα κέντρα. Σκεφτείτε τη λειτουργία για Ραπετρίτη. Όταν ο Ρουτς Ρέις προσεγγίζει το Καστελόριζο, βγαίνει και λέει 6 μίλια. Ρώτησε τον αρχηγό Γεθά. Πάσα διάψευση δεκτή. Σκεφτείτε το διάγγελμα Μητσοτάκη, όταν ο Σαλιάρης χτύπησε το πλοίο για να περιοριστώ τις αρμοδιότητάς μου. Ρώτησε τον αρχηγό Γεθά. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι απ' έξω αυτό κάθονται και μετράνε. Και οι εδώ πρέσβεις, τουλάχιστον όσοι δεν έρχονται για τουρισμό και είναι από σοβαρές χώρες και κάνουν τη δουλειά τους σοβαρά, αυτό κάθονται και αναλύουν και μετράνε. Την διαδικασία λήψης ή μη λήψης αποφάσεων. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα με απρόσωπη σύνταξη, έβρεξε, χιόνισε, συνέβη, αυτοί κάθονται και αναλύουν πώς έβρεξε, πώς χιόνισε, πώς συνέβη. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που αναδεικνύεται και στην περίπτωση αυτή, για την οποία δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι, εσείς να μην επεκταθείτε, το καταλαβαίνω, και θέλω να σας διαβάσω και πολλά σχόλια που είναι και ερωτήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές. Ακούστε, εδώ μου λένε έβγε. Μάλιστα, πάρα πολύ σωστός. Εντόπισε χθες ένα λάθος που είπα για το Χέγγελ και μετά είπα Γουλιέλμος Κάιζερ. Δεν ήταν ο Γουλιέλμος Κάιζερ, ήταν ο Φρεντερίκος Γουλιέλμος ο Τρίτος, που πέθανε το 1840. Μάλιστα. Και τον οποίο ο Χέγγελ πραγματικά εμφάνιζε ως το αριστούργημα, την κατάληξη της εξέλιξης της πολιτιακής οργάνωσης της ανθρωπότητας. Κύριε Πρέσβη, εγώ πρέπει να σας πω ότι εδώ έχω πολλά μπράβο, πολλά έβγε, και επιτέλους ένας Λεβέντης μου γράφουν εδώ πάρα πολύ. Ο Ζήσης λέει όμως, και θέλω να το κλείσουμε έτσι αυτό το κεφάλαιο για να πάμε στα άλλα. Ένα κράτος, κύριε Πρέσβη, που δεν ξέρει τι του γίνεται, ποιος παρακολουθεί ποιον, που αρνείται να δώσει ένα αφορολόγητο στο βιοπολεστή, που αρνείται να δώσει ρυθμίσεις ανθρώπινες στους πολίτες, ανθρώπινες, όχι γερμανικές, θα υπερασπιστεί τη χώρα από την Τουρκία? Και αυτό δεν αφορά, λέει, μόνο την παρούσα κυβέρνηση, για να είμαι ξεκάθαρος, λέει ο Ζήσης. Είναι προφανές. Αυτό μετράνε. Αυτό μετράνε και αυτό στοιχίζει στην δυνατότητά μας για αποτροπή. Πραγματικά, αν δει κανείς τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, τις τελευταίες, που έγιναν και με την παρουσία, την παρουσία του Ρουμάνου Υπουργού Εξωτερικών. Ο Τσαβούσογλου εκεί έκανε... Μας είπε θα μας κάνει πόλεμο. Έτσι, πόλεμο μας είπε, ανοιχτά. Ναι, αυτό μας είπε. Όμως ο άνθρωπος αυτός έθεσε τη βάση της διαπραγμάτευσης εκεί. Και η βάση διαπραγμάτευσης με δύο λέξεις είναι ή απομακρύνεται το στρατό ή τον απομακρύνουμε εμείς. Και καταλαμβάνοντας τα νησιά. Τέλεια. Αυτό ήταν η ουσία. Μόνο και μόνο ακούγοντάς τες, θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει λειτουργήσει αποτροπή. Διότι εάν πραγματικά είχαμε αποτροπή, ο κ. Τσαβούσογλου θα είχε βρει συμφέρον για τη χώρα του να μην κάνει τέτοιες δηλώσεις. Αντίθετα, το βρίσκει συμφέρον. Ενώ θα έπρεπε η αποτροπή μας να τον κάνει να θεωρήσει ότι δεν έχει κανένα συμφέρον να πει τέτοια πράγματα, αντίθετα, η κατάσταση της χώρας μας και η έλλειψη αποτροπής
του δημιουργεί την πεποίθηση ότι πρέπει να τα πει για να πετύχει το σκοπό του, που είναι να μας σύρει σε μια διαπραγμάτευση επί της αποστρατιωτικοποίησης ή δυνατόν χωρίς να πέσει μια του φεκιά. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημά μας. Κοινώς αυτό στην κοινή λέγεται ότι δεν μας παίρνει κανείς στα σοβαρά. Δεν μας παίρνει κανείς στα σοβαρά. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής, αν κατάλαβα καλά, χθες ο κύριος Πρέσβης είπε να βάλουμε την ατζέντα διαφορετικά, να γίνει θέμα συζήτησης ότι εμείς προχωρήσαμε στα 12 ναυτικά μίλια και ένας ικανός εξοπλισμός των νησιών, όχι για άμυνα, αλλά ακόμη και για πλήγμα, εφόσον ξεσπάσει επίθεση, στα βάθη των μικρασιατικών παραλίων. Δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από κανένα στο πολιτικό σύστημα? Το γνωρίζω. Γιατί η δουλειά των διπλωματών είναι να συμβουλεύουν πολιτικούς και δόξα Θεός στη σταδιοδρομία μου είχα την ευκαιρία να είμαι δίπλα σε πολιτικούς, όχι ότι τους συμβούλευα εγώ, αλλά ο Σάκης μου εζητήτω και στο τέλος της φοιτείας μου που είχα προχωρήσει σε βαθμό μου εζητήτω, έλεγα την άποψή μου. Και την έλεγα όπως τη λέω και τώρα, δηλαδή δεν... Με σεβασμό στον πολιτικό προϊστάμενο, προφανώς, άποψη εξέφερα, αλλά δεν μάσαγα τα λόγια. Και αυτό δημιουργήσε και αρκετά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί, ναι, δεν θέλουν να τους λες ότι πρέπει να αφήσουν το γάμο και να τρέχουν για πουρνάρια. Διότι ο γάμος της εξουσίας είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί, έχω αναφέρει τα ονόματά τους, Γιάννος Κρενιώτης, Ανδρέας Παπανδρέου, που δεν αποθαρρύνονταν από τα δύσκολα. Τα επιζητούσαν, τα έβλεπαν και σαν διανοητικό challenge. Έτσι ήταν πρόκληση. Έτσι ήταν ο χαρακτήρας τους, έτσι ήταν η αντίληψή τους για το πώς πρέπει να υπηρετούν τη χώρα. Έπρεπε να την υπηρετούν στα δύσκολα και όχι στις δεξιώσεις και στα πανηγύρια. Και να την υπηρετούν, λύνοντας τα δύσκολα. Καταλαβαίνω ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πρώτος από όλους το λέω, ότι δεν είναι σεταρισμένο για τέτοιου είδους δουλειές. Όμως, ασχέτως του τι κάνουμε εμείς, το setup το δικό μας, ασχέτως του αν είμαστε τι μυαλά σεριανά με εμείς, οι περιστάσεις απαιτούν κάποιες ενέργειες. Και αν ο ελληνικός λαός δεν επιβάλλει στους πολιτικούς του εκπροσώπους κάποιες απόψεις. Αν δηλαδή πριν εκλεγούν δεν τους ρωτάμε τι θα κάνουν με τους υδρογονάνθρακες, θα τους θυσιάσουν, θα τους καθυστερήσουν στην πράσινη ανάπτυξη, θα ξαναπάρει μπρος ο σύλλογος προστασίας κυτοειδών ανοιχτής θαλάσσης. Αν δεν τους ρωτάμε τι θα κάνουν με τα 12 μίλια, αν δεν τους ρωτάμε τι θα κάνουν με τα νησιά, με τα νησιά. Ήδη μέσα στο συλλογικό μας υποσυνείδητο έχουν αναχθεί σε έδαφος μειωμένης κυριαρχίας. Εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα που απειλούν την Τουρκία. Γιατί στον Εύρο, μάτια μου, έχουμε βάλει συστήματα πυροβολικού που μπορούν να βαρέσουν και 40 χιλιόμετρα μέσα, και περισσότερο ίσως. Στα νησιά γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε? Αν δεν τα βάλουμε και τα νησιά καταδικαστούν σε άμυνα επί της ακτογραμμής, όταν θα έχουν φτάσει τα αποβατικά απέναντι και θα έχουν κατέβει τα ελικόπτερα και θα έχουν πέσει απάνω ειδικές δυνάμεις στα νησιά, τότε είναι πολύ αργά. Είναι σαν κάποιος που ξυπνάει στο κρεβάτι του και βλέπει από τον αντίπαλο από πάνω. Τα νησιά πρέπει να μπορούν να πλήξουν αποβατικά σκάφη πριν αποπλέψουν. Και πρέπει να μπορούν να πλήξουν την ενδοχώρα. Έτσι, αν οι Τούρκοι κατευθύνουν την προσπάθειά τους σε ένα νησί, τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια ζημιά στον επιτιθέμενο και στο θέατρο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, βυθίζοντας τον αποβατικό στόλο, ενώ είναι ακόμη στα γυροβόλια, και μέσα στην Μικρά Ασία, τότε αυτό θα ήταν αποτροπή. Εάν λοιπόν τα είχαμε βάλει εδώ και πολύ καιρό τα απαραίτητα συστήματα πυροβολικού, που τα έχουμε. Είχαμε βάλει, είχαμε αδιαφορήσει για τις αμερικανικές παρενέσεις να μην τα αναπτύξουμε εκεί. Τα είχαμε βάλει και είχαμε κάνει τα νησιά σκατζόχυρους, και όχι μόνο, αλλά σκατζόχυρους που πετάνε και μακριά τα αγκάθια τους, τότε οι Τούρκοι θα είχαν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι οι Έλληνες είναι ένα σοβαρό κράτος, υπεραμείνονται, όπως δεν έχουν μεγάλη πρόθεση οι Τούρκοι
το σκέφτονται να περάσουν τον Εύρο, θα σκεφτόντουσαν για τα νησιά. Βλέποντας ότι εμείς δεν το έχουμε κάνει, βάζουν μπροστά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Γιατί? Διότι κάνουν τη διάγνωση ότι δεν έχουμε τη βούληση να τα υπερασπίσουμε. Και είναι πραγματικό ότι δεν έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού δεν έχει τη βούληση να τα υπερασπίσει. Ιδίως τα κατοίκια. Ο Τάσος λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο πρέσβη. Μήπως μέσω της προκήρυξης εκλογών, απλής αναλογικής, ακυβερνησίας, υπηρεσιακής κυβέρνησης κτλ., μας προκύψει ένα επεισόδιο με την Τουρκία για να πάμε σε μοιρασιά του Αιγαίου χωρίς να το πάρει πάνω του κανείς πολιτικός και όλοι θα λένε: δόξα τω Θεώ, σας γλιτώσαμε από τον πόλεμο? Η διάχυση της ευθύνης. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και λέει: και μήπως γι' αυτό παρακολουθούνταν ο αρχηγός Γεθά για να μην χαλάσει η μανέστρα? Είναι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ελληνικό πολιτικό σύστημα και έτσι όπως λαμβάνει τις αποφάσεις τους οι στρατιωτικοί, τουλάχιστον αυτοί που είναι, έχουν τη στοιχειώδη ευφυΐα, αντιλαμβάνονται ότι είναι, λειτουργούν όπως οι αυτοφοράκηδες στα νυχτερινά κέντρα. Όταν έρθουν οι υπηρεσίες, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτης ένας συμπαθής τύπος, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο στο πώς λειτουργεί το κέντρο, και αυτός προσάγεται στο αυτόφορο. Έτσι λοιπόν, όταν οι πολιτικοί τα κάνουν μαντάρα και φτάσει η ώρα του θερμού επεισοδίου, μεταβιβάζουν με μεγάλη άνεση τις ευθύνες στους στρατιωτικούς. Το περίφημο ρηφαίν από τον Πάγκαλο, τι στρατά, τι, δεν θέλω να πω την λέξη που είχε πει ο Πάγκαλος. Λοιπόν, οι στρατιωτικοί, το λέει ο Κλαούζεβιτς, δεν είναι τίποτε λοχίες υπηρεσίας. Οι στρατηγοί, οι αρχηγοί, οι αρχηγοί ΓΕΣ, πρέπει να έχουν πολιτική άποψη για την άμυνα της χώρας. Για την άμυνα της χώρας, όχι για το τι χρώμα φύσας τα κολλάμε. Για την άμυνα της χώρας πρέπει να έχουν πολιτική άποψη. Η άμυνα της χώρας στηρίζεται πρώτα απ' όλα σε κάποιες πολιτικές προϋποθέσεις. Εδώ δεν υπάρχει σχέδιο που να, δηλαδή λευκή βίβλος που υπάρχει σε άλλα κράτη, που να λέει ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις της άμυνάς μας. Ατύπως η άμυνά μας στηρίζεται στην παρέμβαση των ΗΠΑ. Και αν εκείνη την ώρα κοιμούνται, και αν εκείνη την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες κάπου αλλού. Λοιπόν, αν δεν θέλουν, όλα αυτά δεν έχουν συζητηθεί. Δεν υπάρχει αρχηγός ΓΕΘΑ. Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν τους έχω γνωρίσει όλους. Θυμάμαι, νομίζω Μακαρίτης είναι τώρα ο Βεριβάκης. Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι οι ΓΕΘΑ. Έχουν το θάρρος, το σθένος. Άλλωστε, ούτως ή άλλως βραχίδι είναι έτσι. Τρία χρόνια, maximum, τέσσερα πόσο. Να πούνε, να θέσουν στην πολιτική ηγεσία το ζήτημα της εξασφάλισης των πολιτικών προϋποθέσεων της άμυνας. Δηλαδή, να πούνε ότι χρειαζόμαστε συμμαχίες. Το είχαν πει ή γίνανε οι συμμαχίες εκεί και ως έτσι. Είναι θετικό πάντως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συμμαχίες. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές προϋποθέσεις και αυτό είναι το μεγάλο συν της κυβέρνησης. Έτσι. Ότι έφτιαξε την ελληνογαλλική αμυντική συμμαχία. Υπάρχουν προϋποθέσεις, πολιτικές προϋποθέσεις, να αντιτάξουμε άμυνα. Το ζήτημα που παραμένει είναι αν έχουμε τη βούληση. Και αυτό μετράνε και οι δυνάμεις συμμαχοί μας. Ο Γάλλος πρέσβης πρέπει να έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή με τούτους εδώ δεν θα βγάζει άκρη. Αυτοί οι τύποι είναι που θα πολεμήσουν και θα πρέπει να τους συνδράμει ή θα του πούν να μας συνδράμεις εσύ άμα γίνει άμυνα και εμείς να μην πολεμήσουμε. Λέει εδώ άλλος φίλος, χθες είπατε για το πολιτικό σύστημα του άλλου κλάδου του ελληνισμού, της Κύπρου, και είπατε ότι τα φαβορί είναι το σύστημα δοσμένο. Ποιους εξαιρείτε, αν θέλετε, λέει κύριε πρέσβη, και επίσης το υποερώτημα, μήπως το κλείσιμο του Κυπριακού έρχεται με όχημα την ενέργεια με επιβολή ή διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών? Το κλείσιμο του Κυπριακού. Εγώ από νεαρός ακόλουθος είχα την τύχη να δουλέψω δίπλα στον Μακαρίτη το θέμα του Σταφορόπουλο, τον πρέσβη το θέμα του Σταφορόπουλο, ο οποίος είχε αναλώσει τη ζωή του και τη σταδιοδρομία του στην κυπριακή υπόθεση. Ο Θέμος Σταφορόπουλος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δημόσιος λειτουργός με κεφαλαία και τα αρχικά των δύο λέξεων, ο οποίος είχε και το σθένος να παραιτηθεί ενώ βρισκόταν όταν έγινε εξέγερση του Πολυτεχνείου στην ωραία Γενέβη. Ήταν ο μόνος που με την ευκαιρία αυτή τράβηξε μια παρέτηση.
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν στήριζε στην Κύπρο τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελληνόφρονες. Δηλαδή πίστευαν ότι στην Κύπρο υπάρχει ελληνισμός και είτε πρέπει να ενωθεί με την Ελλάδα είτε πρέπει να λειτουργήσει ως ένα δεύτερο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Ελληνικό κράτος αλλά και ανεξάρτητο. Απέναντι σε αυτούς υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι των Κυπρίων. Αυτοί που συνεργάστηκαν με τους αποικιοκράτες, αυτοί οι οποίοι όπως το ΑΚΕΛ είχαν περιέλθει στη σφαίρα του εργατικού κόμματος της Αγγλίας και δεν κάνανε απελευθερωτικό αγώνα έτσι, επειδή τον έκανε ο αντικομμουνιστής Γρίβας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαφανίστηκαν, δεν εξαερώθηκαν. Πιστεύουν ότι στην Κύπρο ότι υπάρχει ένα άλλο έθνος, το κυπριακό έθνος, ότι είναι ελληνόφωνοι φοίνικες, όπως λένε καμιά φορά προκλητικά. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά να τους δείτε. Άμα τους δείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, σας σηκώνει και τρίχα. Εγώ τους είχα δει στο Στρασβούργο που είχε υπηρετήσει και πραγματικά είχα θαυμάσει το τουπέ τους. Διότι όλοι αυτοί οι κύριοι, όταν κάτι πάει στραβά, και αν οι Τούρκοι κουνηθούν και προχωρήσουν, την Ελλάδα μαστιγώνουν ότι δεν είναι εκεί να τους βοηθήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα στην Κύπρο. Ότι αριστερά και δεξιά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασμένως συζητούν το μέλλον του κυπριακού κράτους σε κάθε διαπραγμάτευση. Θέλουν να καταλύσουν το υπάρχον και να φτιάξουν ένα καινούριο εξυπαρχής όπου το σύνικον στοιχείο θα είναι και ιδρυτικός παράγοντας και ουσιαστικά να τερματίσουν το βίο της κυπριακής δημοκρατίας και να φτιάξουν ένα εξάμβλωμα που προέβλεπε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο δεν θα είναι λειτουργικό και ως εκ τούτου η Κύπρος θα πάψει να λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταδικαζόταν στο καθεστώς της άδειας καρέκλας επειδή οι εσωτερικές της διαφωνίες δεν θα της επέτρεπε να λειτουργεί στη διεθνή κονίστρα ως ένα ενιαίο κράτος. Ο ίδιος ο Μακάριος είχε προσπαθήσει με τα 13 σημεία να βελτιώσει τη λειτουργικότητα της Κύπρου ως το διεθνές στερέωμα, αλλά στην εσωτερική, δηλαδή για τους Δήμους και για τις κοινότητες. Και είχε την κατάληξη η προσπάθειά του που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή τους θύλακες και το ένα και το άλλο. Ήταν εξ αρχής ναρκοθετημένο από τους Βρετανούς, οι οποίοι είναι και οι πραγματικοί μας αντίπαλοι έτσι, στην Κύπρο, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οι Τούρκοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους, οι Βρετανοί όμως είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι αντίπαλοι, δεν χρησιμοποιώ καν τη λέξη εχθροί, στην Κύπρο. Μπορεί, μπορεί το ενεργειακό λοιπόν να είναι το όχημα για να πάμε σε μια υβριδικού τύπου λύση στην Κύπρο. Φυσικά μπορεί. Το όχημα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το ενεργειακό έχει και την τέτοια ότι είναι... ότι έχει πάρα πολλά λεφτά πίσω του και έχει την ιδιομορφία ότι συνδυάζεται με γρήγορο χρήμα και το οποίο βέβαια δεν θα δει ο μέσος Κύπριος πολίτης. Αλλά για την Ελλάδα η Κύπρος λειτουργεί ως προκεχωρημένο φυλάκιο. Εάν δεν το έχουμε αυτό το προκεχωρημένο φυλάκιο και είναι ήδη απάνω οι Τούρκοι και εμείς με μια συμφωνία αποφασίσουμε να φύγουμε, αυτό που επεδίωκε και ο Τάχα Κυπρομάχος Κοντζιάς, δηλαδή την μονομερή κατάργηση για την Ελλάδα, να καταργηθεί η υποχρέωση της Ελλάδας, αυτή που προβλέπουν οι επέσυντες συνθήκες Ζερίχης Λονδίνου, ότι είμαστε γκίτρια δύναμη. Και να φύγουμε εμείς. Και οι Τούρκοι, αν δεν θέλανε να φύγουν, ας μένανε. Αλλά αυτό επιδίωκε, έτσι, άσχετα πώς το σερβίριζε. Κλείνω την παρένθεση περί Κοντζιά. Λοιπόν, εάν όταν η Ελλάδα απεκδίεται τις υποχρεώσεώς της να υπερασπίσει τον ελληνισμό της Κύπρου και να υπερασπίσει τη γεωγραφική θέση της Κύπρου που είναι, της προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας, ουσιαστικά τι κάνει, υπονομεύει την άμυνά της έναντι της Τουρκίας. Δεν θα τους πολεμήσουμε από την Κύπρο, θα τους πολεμήσουμε από τον Καστελόριζο, δεν βασίζεται το Καστελόριζο, θα τους πολεμήσουμε από τη Ρόδο. Έλα μου, ρε παιδί μου, τώρα και η Ρόδος γεμάτη Σουηδέζες, να τους πολεμήσουμε τελικά από πού, από το Φάληρο. Αυτή είναι η λογική. Άλλος φίλος εδώ, το γεγονός ότι το State Department λέει, αλλά κάτι λέει αυτό, μας έστειλε μια copy-paste απάντηση και με τη Λιβύη.
να καθίσουμε να τα βρούμε διπλωματικά. Πώς το ακούει ο κύριος πρέσβης? Πώς πρέπει και εμείς να τους πούμε την επόμενη φορά που θα ζητήσουν συνδρομή στην Ουκρανία να καθίσουν να τα βρουν διπλωματικά με τη Ρωσία οι Αμερικανοί? Κοιτάξτε, να μην ξεχνάμε τα μεγέθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Οπότε το να τις κάνουμε εμείς συστάσεις θα ήταν αμετροέπεια. Αυτό που μπορούσαμε όμως να κάνουμε είναι όλα αυτά τα ζητήματα πριν δώσουμε τις βάσεις, τις οποίες ηλυθείως, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, πιστεύουμε ότι μας προστατεύουν. Οι βάσεις των Αμερικανών προστατεύουν τους εαυτούς τους και τους, τα εντός των βάσεων ευρισκόμενα GIs. Οι Τούρκοι σε περίπτωση πολέμου δεν θα τις πλήξουν, αλλά δεν θα τις εμποδίσουν και να προχωρήσουν. Θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ακόμη και αν η Αλεξανδρούπολη γίνει τουρκική ή η αμερικανική βάση εκεί θα είναι. Λοιπόν, άμα το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα έπρεπε όταν δίναμε αυτές τις παραχωρήσεις απλόχερα για να μπούμε στη σωστή μεριά της ιστορίας, να είχαμε ζητήσει εγγυήσεις για τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Και έναντι της Λιβύης και έναντι της Κύπρου, για την Κύπρο μάλλον, υπέρ της Κύπρου και έναντι της Τουρκίας. Αυτά τα πράγματα δεν τα ζητήσαμε. Παλιότερα η Ελλάδα, όχι πολύ παλιά, δηλαδή με Κωνσταντίνου Καραμαλή, υπήρχε αυτή η επιστολή Kissinger προς Μπίτσιο. Υπήρχε το 7 προς 10. Ο Μπίτσιος δεν ήταν κανένας, δεν ήταν απόγονος του Άρη Βελουχιώτη, ένας κάτι εξοχήν συντηρητικότατος διπλωμάτης, διπλωματικός σύμβουλος του βασιλιά και τα λοιπά. Ήξερε όμως να διαπραγματεύεται και είχε μια αντίληψη περί χώρας, όχι περί χώρου. Εκπροσωπούσε την Ελλάδα και έκανε, όποιος διαβάσει τα βιβλία του, βλέπει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να διαφωνεί κανείς. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, ιδεολογικά δεν μου πάει πολύ, σχεδόν καθόλου, αλλά έκανε τη δουλειά του πολύ καλά ως τεχνικός. Ήταν άριστος υδραυλικός. Ήταν άριστος διπλωμάτης. Έκανε τη δουλειά του πολύ ωραία. Λοιπόν, είχε πάρει την επιστολή Kissinger, η οποία ήταν ενέβης εγγύης. Είχαμε πάρει το 7 προς 10. Τώρα έχουμε να αποθέσει όλες μας τις ελπίδες στο Μενέντες. Ο Μενέντες στην ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με συγκατάβαση. Είναι πιστός απέναντι στους Ελληνοαμερικανούς, υποστηρικτές του και ψηφοφόρους του. Γιατί αυτήν τον έφτιαξαν από ένα φτωχό κουβανό σε έναν γερουσιαστή. Λοιπόν, είναι Αμερικανοί πολίτες στην δυτική τους πλειοψηφία και σε αυτούς είναι πιστός. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα το επίσημο ελληνικό κράτος. Τον αγνοούσε τον Μενέντες. Και αγνοούσε ακόμη και το λόμπι, τους λομπίστες οι οποίοι φτιάξαν τον Μενέντες. Και αυτό είναι καλό, διότι οι άνθρωποι αυτοί αυτοοργανώθηκαν, κάναν αυτό που κάνανε των Ελλήνων οι κοινότητες πάντοτε, αυτοοργανώθηκαν, κάναν τη δουλειά τους και αφήσαν πίσω τους πολιτικούς των Αθηνών και τις μιζέρια τους. Δεν στηριχθήκαν, δεν ζητήσαν λεφτά από το ελληνικό κράτος και κάναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα από τις ΗΠΑ, για να επανέλθω στο ερώτημα του ακροατή σας. Δεν πήραμε τίποτε όταν τους δώσαμε τα πάντα. Συνεπώς, μας κατέταξαν οι Αμερικανοί στην κατηγορία των ανοήτων. Αυτών οι οποίοι δεν κύρονται του εθνικού συμφέροντος, αυτών που όπως είχε πει ο τότε αντιπρόεδρος Biden το 2013 όταν ήμουν διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, προσπαθούσα, κάναμε στις 20 Γενάρη τότε την πρώτη επίσκεψη στις ΗΠΑ να γνωρίσουν τον αναρχοκομμουνιστή Τσίπρα οι Αμερικανοί. Και τότε είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, κάνει εγώ προσωπικά μια μεγάλη προσπάθεια να προσεγγίσουμε και να έχει μια συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Biden. Και αυτό που μου είπε ο άνθρωπος που είχε μεσολαβήσει μου διεβίβασε την απάντηση Biden. Έχω συναντηθεί με ένα σωρό Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι μου γυαλίζουν τα παπούτσια. Τα παπούτσια μου είναι γυαλισμένα. Δεν θέλω να μου τα γυαλίσει αυτός ο καινούριος. Έχει κάτι να μου πει? Τελικά για λόγους, φυσικά απάντησε ότι έχει να πει και τα λοιπά. Αλλά για λόγους του Biden δεν κατέστη δυνατόν να γίνει την τελευταία στιγμή αυτή η συνάντηση. Αλλά σας το λέω γιατί εδώ πέρα σημασία έχει πώς απάντησε ο Biden. Ότι οι Έλληνες που συναντώ μου γυαλίζουν τα παπούτσια. Πηγαίνουμε εκεί πέρα σαν να μην έχουμε κράτος, σαν να είμαστε μπαρμπαθωμάδες τους. Τι θέλουν. Οι Τούρκοι πηγαίνουν ως ένα υπερήφανο και ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, το οποίο δεν έχει, δεν στηρίζεται η επιβίωσή του, η εμπασπέτωση η ιστορία του, δεν έχει κανένα ιστορικό χρέος ενώπιον των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους κοιτάζουν ως ίσους προς ίσους. Εμείς, μετά τον εμφύλιο, έχουμε μετατραπεί σε γκαρσόνια τους. Μας βοήθησαν τότε, βοήθησαν μια συγκεκριμένη παράταξη κτλ. Και αυτή η παράταξη είχε αντιληφθεί το ρόλο της σαν υπηρέτη.
Όχι ότι οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι, έτσι φάνηκε στο τέλος, και οι άλλοι αυτή την οτροπία ασπάστηκαν. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα, όπως έλεγα χθες για τους Γερμανούς, ότι στο κοινωνικό τους DNA υπάρχει ένα πρόβλημα αυταρχισμού και ροπής σε ολοκληρωτικές λύσεις. Στο πολιτικό τους σύστημα ο αυταρχισμός υποβόσκει. Έτσι και στην Ελλάδα η δουλοπρέπεια υποβόσκει. Έλεος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αίσθηση αυτοτέλειας. Και οι Αμερικανοί σέβονται τους ανθρώπους που είναι αυτοτελείς, οι οποίοι δεν πάνε να τους διαλύσουν τα παπούτσια, αλλά πάνε να τους προτείνουν μια εταιρική σχέση. Εμείς τι παίρνουμε από αυτήν την εταιρική σχέση? Ευλογίες ότι ο Τάδε θα είναι πρωθυπουργός, γιατί οι Αμερικανοί ψηφίζουν. Και θα κλείσω, κύριε Ιφαντή, με ένα υπόλοιπο από χθες. Είναι ερώτηση του φίλου του Γιάννη από την Αθήνα. Μια ερώτηση στον κύριο Ιφαντή. Η πρώτη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση για τον Άνθρακα και το Χάλιβα, δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των αποθεμάτων Άνθρακα και Χάλιβα της περιοχής του Ρουρ της Γερμανίας από τους Γάλλους, με απότερο σκοπό τον έλεγχο της γερμανικής οικονομίας, η οποία όμως, βέβαια, βρήκε ως αντίδοτο το φθηνό σοβιετικό φυσικό αέριο. Σήμερα έχει τα εχέγγυα ο γαλλικός παράγοντας να ηγηθεί μιας νέας συμμαχίας αποτελούμενη από ευρωπαϊκά έθνη κράτη, με δεδομένο ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να εξοπλιστεί εκ νέου? Πολύ σωστά το βάζει ο ακροατής σας, πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι τυχαίο, ή μάλλον είναι ευτυχή συγκυρία, ότι ο πρόεδρος Μακρόν είναι ο μόνος Ευρωπαίος πολιτικός ηγέτης ο οποίος πληρεί στοιχειοδός τις προδιαγραφές της λέξης ηγέτης και Ευρωπαίος. Έχει μια διαφορετική αντίληψη. Στην Γερμανία υπάρχει το πλήρες χάος, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα που είναι το κόμμα των Πρασίνων, το οποίο κυριολεκτικά η στρατηγική του κατέληξε στο απόλυτο αδιέξοδο. Υπάρχει ένα κόμμα όπως το Σοσιαλδημοκρατικό, το οποίο ταυτίστηκε με τις επιλογές του καγκελαρίου Σρέντερ και την κερδοσκοπία μέσω του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, κερδοσκοπία σε βάρος των Ευρωπαίων εταίρων, και οι χριστιανοδημοκράτες είναι αυτοί που ήσαν πάνω. Το πρόβλημα που υπάρχει στη Γερμανία είναι ότι, αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά συγκροτήθηκε το γερμανικό έθνος, συγκροτήθηκε κάτω από την σιδηρά πειθαρχία των Πρόσων, οι οποίοι νίκησαν και ήταν ο ενοποιητικός παράγοντας, νίκησαν όλους τους πρίγκιπες στο τέλος και τους Αυστριακούς κτλ. Αλλά είχαν ένα στοιχειώδες κράτος δικαίου. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα στη χώρα αυτή, και τώρα πηγαίνουν άσχημα, αναβιώνουν όλες οι αυταρχικές λύσεις. Ο λόγος για τον οποίο οι Γερμανοί συνετάχθησαν πίσω από τον Χίτλερ ως ψηφοφόροι, ως κοινωνία, ήσαν διότι τους εξασφάλιζε την προοπτική της ευημερίας με τους δικούς του όρους. Και αγνόησαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αγνόησαν το ρατσισμό, αγνόησαν τα πάντα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συνεπώς και τώρα ρέπουν προς τον αυταρχισμό. Η λύση τους, το DNA τους λέει ότι όταν υπάρχει οικονομική κρίση, εμείς καταφεύγουμε στον αυταρχισμό έναντι ημών και μέσα στο εσωτερικό τους και έναντι των άλλων. Η Γαλλία είναι φύση και θέση, ιστορικά άμα το δει κανείς, από τον καιρό της μοναρχίας στη Γαλλία, είναι το αντίβαρο. Έχει μια διαφορετική πολιτική παράδοση και προβληματίζεται, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη με τέτοια γερμανικά μυαλά. Αυτό πια ήταν προφανές στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, τώρα έχει καταστεί πασιφανές. Δεν υπάρχει Γερμανός ο οποίος να έχει να προτείνει κάτι για τη Γερμανία και την Ευρώπη από τους υφιστάμενους πολιτικούς ηγέτες. Έτσι. Ο Μακρόν έχει κάποιες απόψεις. Ακόμη, χωρίς να λέω ότι οι απόψεις του είναι σωτήριες ή ότι αντλεί από την παρακαταθήκη του στρατηγού Ντεγκόλ, έχει όμως ακόμη το γαλλικό πολιτικό προσωπικό μια άποψη για την Ευρώπη, γιατί η Γαλλία βλέπει τον εαυτό της σαν ηγέτιδα της Ευρώπης. Τον εξακολουθεί να τον βλέπει πολύ περισσότερο τώρα που ο άσπονος φίλος το Ηνωμένο Βασίλειο απεχώρησε από τα ευρωπαϊκά πράγματα. Συνεπώς, δίκιο έχει ο ακροατής σας, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και επιβραδύνεται τα μέγιστα, μάλλον παραμορφώνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει με όρους δημοκρατίας, με όρους οικονομίας, από τον Ουκρανικό πόλεμο. Ο Ουκρανικός πόλεμος, είπα και χθες,
κύριε Σαχίνη, έχει μεταμορφώσει την Ευρώπη στα κοντινά μετόπισθεν. Και οι απαιτήσεις υποστήριξης της πολεμικής προσπάθειας της Δύσης στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Εξοπλίζονται κτλ. Σε λίγο θα πολεμούν εκεί. Νατοϊκοί στρατιώτες ενταγμένοι στον Ουκρανικό στρατό. Ήδη γίνεται, θα γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι ένας λοιπόν πόλεμος ο οποίος, όπως κάθε πολεμική προσπάθεια, δεν είναι καλός ούτε για την δημοκρατία, ούτε για πολλές ούτε για την κοινωνική συνοχή. Στον πόλεμο η κοινωνική συνοχή καταλύεται, οι ανισότητες εντείνονται, κάποιοι θησαυρίζουν από την πολεμική προσπάθεια και πολλοί βρήκαμε έναν πόλεμο στον οποίο ευημέρισαν πολλοί. Γιώργος Σαϊφαντής, πρέπει να σας πω ότι και σήμερα έχω καταιγισμό, παιδιά, δεν γίνεται, εντάξει, φτάνει, υπάρχει ένα όριο. Προφανώς θέλετε να τον ακούτε πιο συχνά και θα το επιδιώξουμε αυτό. Θέλω όμως να τον ευχαριστήσω, εγώ σας ευχαριστώ, για την υπομονή και κυρίως για το γεγονός ότι απάντησε στα ερωτήματα των ακροατών. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Κύριε Πρέσβη, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, καλό σας Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.